ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που είχατε να δείξετε αυτό το φίλμα σε νέους ανθρώπους. Είμαι συγκινημένος για την παρουσία των νέων παιδιών εδώ, γιατί ανταποκρίνονται σε μία πρόθεση αυτής της ταινίας να διατηρήσει δηλαδή τη μνήμη, όχι μόνο για το τι είχε λάβει χώρα εντός της Deutsche Welle, αλλά γενικότερα τη μνήμη για το τι είχε διεξαχθεί εκείνη την τραγική περίοδο για την ελληνική δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τίμον για την έξοχη αυτή την εργασία που έκανε και θέλω να πιστεύω πως θα συνεχίσει τον ρόλο του ως σκηνοθέτη, το κάνει άλλωστε με ανάλογες επιδόσεις. Δεν πρόκειται μόνο λοιπόν για μία πολιτική εδώ ταινία, αλλά πρόκειται κατά τη γνώμη μου και για μία αισθητικής υψηλής ποιότητας ταινία, γιατί μας φέρνει πάρα πολύ κοντά σε πρόσωπα. Η ιστορία, όταν την εκδηγούμαστε, είναι πάρα πολύ αφηρημένη. Γίνεται συγκεκριμένη και νομίζω πως αποκτούμε, κι εσείς αν είναι άνθρωποι ίσως ευκολότερα, μία καλύτερη πρόσβαση στους πυρήνες της, όταν βλέπουμε τη διαπλοκή της με συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως ήταν οι συνεργάτες της Deutsche Welle. Δυστυχώς, και αυτό με γεμίζει με μεγάλη λύπη, οι περισσότεροι από τους παλιούς φίλους έχουν πεθάνει. Δεν τους έχουμε πια κοντά μας. Αλλά πιστέψτε με ότι μία τέτοια ταινία πυροδοτεί πολλές αναμνήσεις ακόμη και τη μνήμη απόψεων και συγκρούσεων. Ο Τίμον αναφέρθηκε σε μία έννοια και νομίζω είναι μία έννοια την οποία και ο κύριος Αμαγκάκης την χρησιμοποιεί, την έννοια του λόγου. Θα προσέθετε ίσως ακόμη ένα επίθετο του ορθού λόγου, έτσι δανειζόμενος την έννοια αυτή περισσότερο από τη φιλοσοφία, η οποία όταν χρησιμοποιεί την έννοια του ορθού λόγου βέβαια επιδιώκει κάτι, και επιδιώκει κάτι το πάρα πολύ μόνιμο και σημαντικό. Να μην είμαστε δηλαδή φορείς ενός ανορθολογικού πνεύματος, αλλά ενός πνεύματος πολιτικού, κοινωνικού, το οποίο μπορεί να ελέγχει. Και ακόμη και ενός πνεύματος που αφορά την ίδια την αισθητική. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση όσον αφορά τις δυνατότητες που διέθετε ένας ραδιοφωνικός σταθμός εκείνη την περίοδο. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να ανατρέψει το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να ανατρέψει τους μηχανισμούς καταπίεσης ενός δικτατορικού φασιστικού καθεστώτος. Εν τούτης, ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή δειγματοληψία για αυτό που ακόμη και οφορούσε ο ελληνικός λαός, έστω και αν δεν μπορούσε άμεσα να το εκφράσει στη χώρα του, που και οφορούσε όμως μέσα του ως αντίληψη. Οι δημοκρατικές παραδόσεις δεν είχαν ανακοπή στη σκέψη των Ελλήνων. Όποτε τους δινόταν ευκαιρία στο εξωτερικό να εκφραστούν, ελεύθερα, τότε έδειχναν ότι ήταν φορείς του ίδιου πνεύματος υπέρ της δημοκρατίας, το οποίο δυστυχώς ανεστάλλει το 1967. Ας μην ξεχνούμε πως εκείνη την περίοδο ο ελληνισμός βρισκόταν σε μία φάση μεγάλων δημοκρατικών αναζητήσεων και μεγάλων ελπίδων. Και γι' αυτό η εγκατάσταση δικτατορίας μας λύπησε βαθύτατα. Θυμάμαι την πικρία που είχα νιώσει εκείνη την εποχή, μια πικρία πάρα πολύ ισχυρή, γιατί σκεπτόμασταν ότι η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική. Ο Τίμον περιγράφει άμεσα και έμεσα εκείνη την κατάσταση. Δεν θα υπήρχε η μητέρα σας με αυτό το πολιτικό φρόνημα, όπως εμφανίζεται στην ταινία σας, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει γεγονότα πριν από το 1967. Και νομίζω πως ο ελληνισμός από το 1974 και έπειτα ξαναβρίσκει τον λόγο, τον διάλογο, νέες προοπτικές για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και έχω την εντύπωση, με συγχωρείτε για μένα τώρα τη συγκίνησή μου, ότι δεν τα πάμε μόνον άσχημα στη χώρα μας.
σε ευχαριστώ.